τώρα αυτό. Πρωινή γκρινιά. Δεν ήμουν ένα εξάμεινο που γνωρίστηκα με τον Μιχάλη. Παντρεύεσαι λίγο γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ωραία. Ωραία. Και σε ξαναρωτάω, τι έγινε που παντρεύονται. Ποια διαφορά έχουν από εμάς που μένουν μαζί. Κι όμως. Μου ξέρεις κάτι. Αυτός ο γάμος της φίλης μου τα έχει πρίξει. Παρουσιάστηκαν ανταγωνιστές. Τι. Όχι βέβαια ότι χάθηκε το παιχνίδι. Τους έκαναν προσφορά. Ποιοι είναι. Οι Άβιτεν. Εσύ δεν είχες πει ότι έχουν καταλήξει σε εμάς. Έτσι ήξερα μέχρι χτες. Ωραίος γάμος. Με γαμπρό κάποιον που δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν σου επιτρέπω. Και μια νύφη που ήταν αγκαλιά με κάποιον άλλον. Σταμάτα! Μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Δεν ήσουν αγκαλιά μαζί με στο βράδυ, γιατί δεν το λες. Έπεσαι, ε! Ποιος παντρεύεται σήμερα χωρίς έρωτα. Εγώ. Τι. Πατέρα, δεν τον αγαπώ τον Μιχάλη. Δεν τον ερωτεύτηκα ποτέ μου. Πώς παιδί μου ποτέ σε αυτό τον ερωτεύτηκες. Τότε γιατί τον παντρεύεσαι. Να δείσετε. Φίλε μου. Έτσι που τα χρήσεις. Πάτα τώρα. Φαντάζεσαι. Παύλος. Να ζήσεις. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Με αγαπιέστε. Η αγάπη είναι το πάντα στη ζωή. Με αγαπιέστε. Ευχαριστώ πολύ. Έλενα. Αγάπη μου, είσαι καλά. Έλενα. Έλενα. Άστιν, υπάρχει ο άντρας της. Μα τι έπαθε, τι έγινε. Αγάπη μου, τι έχεις. Έλενα. Σας παρακαλώ, μη στριμώχνεστε όλοι γύρω της. Έλενα, πάρε βαθιά ανάσα. Τι έγινε. Λιποθύμησες. Αγάπη μου, με τρόμαξες. Είσαι καλά. Ναι. Είσαι σίγουρη. Ναι, δεν ήταν τίποτα, μια ζαλάδα. Ναι, φταίει το λιβάνι, από μικρή την πειράζει. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σπίτι να ξαπλώσεις. Η Έλληνα και εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία η νύφη, ε. Ναι. Μόνο που ήταν πολύ ταραγμένη. Ναι. Και αυτή η ξαφνική λιποθυμία, παράξενο, ε. Αλήθεια, πότε τον γνώρισε τον νεαρό. Δεν ξέρω, Μαρίνα, που θες να ξέρω τώρα. Γιατί όταν την είδα να λιποθυμάει, σκέφτηκα πως μπορεί να είναι και έγκυος. Εσύ τι λες. Δεν ξέρω τα προσωπικά του κοριτσιού, Μαρίνα. Μα η Έλενα είναι κολλητή σου. Κολλητή μου. Μια υπάλληλος που κάνει καλά τη δουλειά της, αυτό είναι. Θα μπορούσατε όμως να είστε και φίλοι. Τόσες ώρες περνάτε μαζί. Άκου. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Τους φίλους μου τους ξέρεις, εντάξει. Εντάξει, γιατί εκνευρίζεσαι. Γιατί δεν ήθελα να πάω σε αυτό το γάμο. Ήμουν απτόμας, το είπα. Ωραία, πάμε πάνω να ξεκουραστείς. Ανέβα, θα έρθω σε λίγο. Πού πας? Μια βόλτα με το αυτοκίνητο, να πάρω τσιγάρα. Από χτες που γύρισα από το ταξίδι δεν έχω χαλαρώσει καθόλου. Εντάξει. Προσεύχομαι. Προσεύχομαι να εκπληρωθούν οι επιθυμίες μου. Μόλις τώρα μάλιστα ζήτησα κάτι που το ήθελα το πρωί. Ναι. Εύχομαι να το αποκτήσεις. Άντε, γεια. Αφορά και εσένα, ξέρεις. Ζήτησα να δειπνήσω μαζί σου. Ναι. Δεν είναι φοβερή ιδέα. Είσαι λίγο τρελός, ή μου φαίνεται. Όχι. Απλώς αυθόρμητος.
Λοιπόν, πού θα πάμε? Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα πω ναι? Φαντάζομαι ότι σαν έξυπνη γυναίκα που είσαι, θα έχεις καταλάβει αυτό που κατάλαβα και εγώ. Τι δηλαδή? Ότι εγώ και εσύ έχουμε πολλά να πούμε. Όπως το κόλπο με το οποίο η Άβη δεν πάει να υπογράψει με την Telekom Start. Η εταιρεία που εκπροσωπώ έκανε μία προσφορά και περιμένει μία απάντηση, όπως και η δική σου. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είσαι τόσο μανιακή με τη δουλειά που δεν μπορείς να συζητήσεις για κάτι άλλο. Και μάλιστα στο γάμο της καλύτερης σου φίλης. Και τι πρέπει να κάνω δηλαδή στο γάμο της καλύτερης μου φίλης? Να διασκεδάσεις, να το ρίξεις έξω. Να διασκεδάσω, επειδή η καλύτερη μου φίλη πήγε και κρεμάστηκε. Α, ναι, ξέχασα. Εσύ είσαι κατά του γάμου. Εντελώς. Εσύ όχι? Δεν είμαι τόσο παλαιμωδίτης. Για μένα ο γάμος είναι μια μεγάλη πρόκληση. Αλλά θα σου αναπτύξω τη θεωρία μου όσο θα τρώμε. Σε ευχαριστώ, αλλά έχω άλλα σχέδια για απόψε. Άννα! Τα τακτοποίησα όλα, εσύ τελείωσες? Ναι, άντε πάμε να φάμε. Μωρέ, Δαφνούλα, σε πειράζει πολύ να μην έρθω? Ξέρεις, δεν φάνηκε ο Πέτρος και ανησυχώ. Και εσύ τι θα κάνεις δηλαδή, θα καθίσεις εδώ στα σκαλιά της εκκλησίας να τον περιμένεις μήπως έρθει? Όχι, αλλά μπορεί να πήγε κατευθείαν σπίτι. Δεν θέλω να τον αφήσω μόνο του. Καλά, εντάξει, άντε πήγαινε. Έλα, εντάξει, έλα. Εντάξει, δεν θέλω, άντε πήγαινε τώρα. Τελικά, μάλλον είναι η τυχερή μου μέρα σήμερα. Γιατί προτιμάς να πας σπίτι να δεις τηλεόραση? Δεν θα πατάς στη γη, κυρία Ζωήτη. Στα πούπουλα θα σε έχω. Στα πούπουλα. Στα πούπουλα. Στα πούπουλα θα σε έχω. Μωρό μου, είμαι λίγο ζαλισμένη ακόμα. Ζαλισμένη. Από την εξάντληση θα είναι. Λοιπόν, θα σου φτιάξω ένα ιατρικό και θα πετάς, ναι. Έρχομαι. Ουα! Ξέρεις, παρόλες τις προσπάθειες που κάνεις για να γίνεις αντιπαθητική, δεν τα καταφέρνεις. Κατά βάθος είσαι ένα πολύ, πολύ υλικό κορίτσι. Λοιπόν, στην υγεία των αιώνων, της Έλενας και του Μιχάλη. Δεν ήξερα ότι το γιορτάζεις ακόμα. Όπως σου είπα, είμαι υπέρ του γάμου. Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε και να ζει μόνος του. Γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι. Με συγχωρείς, αλλά στη σημερινή εποχή το θεωρώ εντελώς παράλογο να παντρεύονται οι άνθρωποι. Ιδίως οι γυναίκες. Φορτώνονται ένα σωρό υποχρεώσεις. Και η μητρότητα? Αυτή μπορεί να συμβεί και εκτός γάμου. Εξάλλου, αν κάποια βιάζεται τόσο πολύ να αλλάζει πάνες, υπάρχει και η τεχνητή γονιμοποίηση. Γιατί με κοιτάς έτσι? Το βρήκες προχωρημένο? Όχι, απλώς σκέφτομαι. Αναρωτιέμαι ποιος άνδρας είναι αυτός που σε πλήγωσε τόσο και σε αναγκάζει να λες αυτές τις ανοησίες. Δεν θα επέτρεπα σε κανένα να μου το κάνει αυτό. Θέλεις να πεις ότι δεν ερωτεύτηκες ποτέ σου? Ερωτεύτηκα. Στον υπηαγωγείο. Εντάξει, ο μόνος άνδρας που γνώρισα και άγγιζε πραγματικά ήταν ο πατέρας μου. Είναι τουλάχιστον το ίδιο χαριτωμένος και εγωιτευτικός σαν και σένα? Ήταν. Πέθανε πριν 2 χρόνια. Λυπάμαι. Αν και πιστεύω ότι ήρθε πια η ώρα να τον ξεπεράσεις. Τι ήταν αυτό? Μας ετοιμάζουν καφέ.
Και γιατί το φέρανε έτσι? Για να το μυρίσει, να τον απολαύσει πριν το βγει. Αλλά ξέχασα. Εσύ φοβάσαι τις απολαύσεις. Εδώ. Σου μιλάω, τι κάνεις εδώ? Είναι το δωμάτιο της κόρης μου. Η κόρη μας δεν μένει πια εδώ. 3 χρόνια τώρα αυτό το δωμάτιο είναι αποθήκη. Τι γυρεύεις εδώ στις 4 το πρωί? Περίμενα να γυρίσει σπίτι. Έπινες? Πιστεύω μετά από τόσα όσα έχουμε πει, μετά από τις υποσχέσεις που μου έχεις δώσει, έπινες. Είχες πει ότι θα πήγαινες για τσιγάρα. Πού είναι τα λαμπουκάλια? Και εσύ? Πού είναι τα τσιγάρα που αγόρασες? Παράτα με! Γιατί λες συνέχεια ψέματα? Γιατί δεν παραδέχεις την αλήθεια? Ποια αλήθεια? Ότι φεύγεις γιατί δεν αντέχεις να με βλέπεις μπροστά σου. Γι' αυτό λείπει συνέχεια από το σπίτι. Γι' αυτό μένεις στο γραφείο ως αργά. Γι' αυτό έκανες αυτό το ταξίδι στη Γερμανία. Για να ξεφύγεις από μένα και από όλα αυτά που σου θυμίζω. Για να ξεφύγεις από τις τύψεις που έχεις για το θάνατο της κόρης σου. Εγώ τη σκότωσα. Ήταν μαζί σου, χαμότο. Εγώ τη σκότωσα. Ήταν μαζί σου όταν τη χτύπησε το αυτοκίνητο. Ήταν με εκείνη την ηλίθια, την babysitter. Ξέρεις πολύ καλά πώς έγινε. Με είδα και έτρεξε να περάσει τον δρόμο. Δεν με κάνεις να νιώσω ενοχές για το θάνατο της Εύας. Διαχρεωθώ εγώ το θάνατό της. Και ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ δεν χρειάζομαι δικαιολογίες για να το ρίξω στο ποτό. Και τι χρειάζεσαι μήπως? Καινούργια ψέματα, καινούργια ταξίδια ή καμιά καινούργια γυναίκα? Σταμάτα. Εκτός αν την έχεις κιόλας βρει. Σταμάτα. Τολμάς και μιλάς. Γύρω σπίτι μετά από τόσο καιρό και σε βρίσκω σε αυτό το χάλι, δεν τρέπεσαι λίγο? Άσε κάτω το καρότσι! Ήταν αν ήξερα που αν θα σκεφτώσουν να τα κρύψεις. Για τη ζωή σου. Άρα, εγώ δεν σκόπευα να είμαι άντρας μιας αλκοολικής, εντάξει? Αν συνεχίσεις, θα φύγω. Δεν θα το κάνεις αυτό. Δώσ' μου μια τελευταία ευκαιρία. Μια τελευταία ευκαιρία, Παύλο. Σε παρακαλώ. Τι ώρα τηλεφώνησε χθες η Άννα? Σε ρωτάω τι ώρα τηλεφώνησε χθες η Άννα. Δεν θυμάμαι. Εσύ μια φορά, θυμόσουν. Ωραία, γιατί δεν με ξύπνησες να μου τη δώσεις? Γιατί ήσουν απτώμα. Αλλά βέβαια τι την νοιάζει αυτό την Άννα? Την Άννα, το μόνο που την νοιάζει είναι να γίνει κυρία γιατρού. Φοβερός τίτλος, τι να σου πω. Γιατί, λίγο της πέφτει. Στο κάτω-κάτω της γραφής, τι ήταν η Άννα? Ένα κοριτσάκι από μικροαστική οικογένεια. Δεν κοιτάς που ο μπαμπάς της ήταν μεγαλομανής. Δεν έστελνε σε ιδιωτικό σχολείο. Ενώ με μένα έκανε την τύχη της, ε. Εγώ τελευταία έχω ούτε τίποτα. Έχεις, δεν έχεις. Μαζί σου έχει βολευτεί μια χαρά. Απόδειξη, ούτε δουλεύει ούτε τίποτα. Μάνα, δουλεύει όποτε έχει παραγγελία. Εικονογραφεί σε βιβλία κάνει. Τι θες? Θέλω να κοιτάξεις το συμφέρον σου. Αυτό θέλω. Από τη μια μεριά, πας να στήσεις ολόκληρο ιατρικό κέντρο πρόληψης και απ' την άλλη πας να παντρευτείς αυτό το κορίτσι που σου έχει σταθεί σαν πέτρα στο λαιμό. Ούτε σπίτι δεν έχει. Να αυτή που μου φέρες, έχει περιουσία, έτσι?
Δεν το ξέρω ότι είναι κακό να έχεις χρήματα. Η Όλγα είναι μια χαρά κοπέλα. Όμορφη, καλλιεργημένη. Τότε γιατί δεν την παντρεύεσαι, τι μου κάνεις εμένα προξενιό? Σιγά το προξενιό. Ένα τραπέζι έκανα. Όταν είμαστε στο Λονδίνο, οι γονείς της μας είχαν περιποιηθεί πάρα πολύ. Έπρεπε λοιπόν να τα αποδώσω. Μανά, εγώ δεν ψάχνω για γυναίκα, εντάξει. Έχεις την Άννα. Ακριβώς, έχω την Άννα. Λοιπόν, κοίτα να τη συνηθίσεις, γιατί πολύ σύντομα την κάνεις νύφη σου. Τι έχεις εσύ, γιατί φωνάζεις έτσι? Ρώτα τη μάνα και πες να ηρεμήσει λίγο, γιατί θα κάνει να με δείτε ένα εξάμηνο πάλι. Στόπα. Στόπα. Μην το ζορίζεις. Ο Πέτρος θέλει άλλο τρόπο. Και να τον αφήσω να παντρευτεί αυτή τη χάρπαστη. Δεν θα την παντρευτεί. Αν ήταν, θα το είχε κάνει κιόλας. Καλημέρα. Καλημέρα. Απίστευτο αυτό, ήρθε στην ώρα σου. Μα καλά, τι λες τώρα? Όταν σ' άκουσα στο τηλέφωνο στις 7 το πρωί, τρελάθηκα. Με συγχωρείς, αλλά δεν μπορούσα να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα. Μα τι σου συμβαίνει? Και γιατί δεν ήθελες να συναντηθούμε στο σπίτι μου? Τώρα πια δεν είσαι μόνη σου. Έλα τώρα, τι σημαίνει αυτό? Δεν θα άρχισε να με βλέπει επειδή παντρεύτηκα? Όχι, όχι, θα έρχομαι, αλλά ήθελα να κουβεντιάσω μερικά πράγματα και ήθελα να είμαστε μόνοι. Για τι πράγμα θέλεις να μιλήσουμε? Αν είμαι τόσο άχρηστος πατέρας όσο αισθάνομαι. Γιατί αν δεν ήμουν, θα έπρεπε να είχα καταλάβει, δεν μπορεί. Θα έπρεπε να είχα καταλάβει τις ανάγκες σου. Αλλά εγώ δεν είδα τίποτα. Πιστεύω ότι ήσουν μια όρημη κοπέλα που ξέρει τι κάνει. Ήμουνα ήσυχος για σένα, γιατί ίσως αυτό με βόλευε και αυτό είναι ασυγχώρητο. Παπά, σε παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγος να κατηγορήσεις τον εαυτό σου. Τότε λοιπόν ποιο πρέπει να κατηγορήσω? Ποιος φταίει? Ποιος φταίει που βρέθηκε σε αυτή την απελπισία? Παπά. Και παντρεύτηκε σε αυτή σκαφνικά. Τι ανάγκη είχες να το κάνεις εσύ? Παπά. Τόσο λοιπόν πολύ έλειπη η τρυφερότητα από τη ζωή σου. Τόσο απέτυχα να στη δώσω. Λες ανοησίες. Δεν λέω καθόλου ανοησίες. Όλα αυτά τα χρόνια νόμιζα πως ήμουν κοντά σου, αλλά φαίνεται πως δεν μπόρεσα να σε βοηθήσω. Δεν μπόρεσα να γίνω μια αληθινή οικογένεια για σένα. Και βέβαια ήσουν μια αληθινή οικογένεια. Ήσουν τα πάντα για μένα, παπά. Και τα κατάφερες θαυμάσια. Το λες αλήθεια? Παπά μου, αν χτες πριν από το γάμο ήμουν λίγο ταραγμένη, ίσως να σου είπα κάποια πράγματα που να μην τα πολύ πίστευα. Τότε γιατί λιποθύμησες? Γιατί αυτή η μελαγχολία στα μάτια σου? Είναι αυτό το πρόσωπο μιας ευτυχισμένης γυναίκας? Είναι. Έλα, τι με κοιτάς έτσι? Είμαι μια ευτυχισμένη γυναίκα. Κι αν η σχέση μου με τον Μιχάλη ξεκίνησε λίγο περίεργα, αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Αυτός ο γάμος θα πετύχει. Θα κάνω τα πάντα γι' αυτόν. Και αυτός ο άλλος άντρας που μου λύγεις. Αυτός είναι μια ιστορία που έχει τελειώσει. Μακάρι. Μακάρι, γιατί θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Το μόνο που με νοιάζει στη ζωή μου είναι να είσαι εσύ ευτυχισμένη. Η ευτυχία μου εξαρτάται και από σένα. Θέλω να είσαι καλά. Σ' αγαπά. Καλημέρα, τι έχουμε? Καλημέρα. Επικοινώνησαν μαζί μας από τη Γερμανία. Θα στείλουν τα μικροτσίπς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τηλέφωνα? Είναι όλα σημειωμένα πάνω στο γραφείο σας. Ένα-δύο επίγοντα μόνο τα πέρασα στην κυρία Ελβίρα. Λοιπόν, στείλε αυτό με το φάξ και φέρε καφέ. Αμέσως.
Μπα, τα κατάφερες επιτέλους να σηκωθείς. Και εγώ νόμιζα ότι σε πλάκωσε το πάπλο μου. Γύρισε αργά χτες. Ελπίζω τουλάχιστον να πέρασε καλά. Καλά ήταν. Έγινε τίποτα έτσι ιδιαίτερο ή... Τίποτα σπουδαίο. Λοιπόν, ώρα να πας στο γραφείο σου, Νομίζω ότι είσαι και δικό σου. Ω, δεσποινής μου. Όποιος ενδιαφέρεται για την καρέκλα του, τη φυλάει καλύτερα. Δεν έρχεται για δουλειά τέτοια ώρα. Τέλος πάντων, ορίστε. Σου παραδίδω την αρχηγία. Δάφνη. Ξέρω πως είναι κακό να ξεκινάει η μέρα σου με άσχημα νέα, αλλά είμαι υποχρεωμένη να σε ενημερώσω. Τηλεφώνησε ο Χριστοδουλίδης. Ποιος είναι αυτός? Ο άνθρωπός μας στην Telekom Stat. Τον είχα βάλει να μάθει τι γίνεται με αυτή την καινούργια εταιρεία που μπήκε στη μέση και χτυπάει τη δουλειά. Τι σου είπε? Από ό,τι λέγεται, έχουν πάρει απόφαση να κάνουν την ανάθεση του έργου σε αυτούς. Όλη η υπόλοιπη διαδικασία γίνεται έτσι. Τυπικά για τα μάτια. Πώς είναι δυνατόν να αναθέσουν ένα τόσο μεγάλο έργο σε μια καινούργια εταιρεία? Είναι αυτοί ικανοί να χτίσουν το εργοστάσιο στη Θεσσαλία? Αυτοί τα μηχανήματα δεν έχουν. Αυτό δεν είναι σύνθεστο κίνητρο? Τι θες να πεις ότι τους λαδώσανε? Εκτός κι αν τους εκβιάζουν. Να τους εκβιάσουν, τρελάθηκες. Να εκβιάσουν μια πολυεθνική. Δεν μου λες, αυτός ο Χριστοδουλίδης σου είπε τίποτα περισσότερο? Δεν μπορεί. Ο φάκελος με την προσφορά κρατιέται απόρριτος. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εισχωρήσουμε στην ίδια την Άβιτεν. Και μάλιστα πολύ γρήγορα. Έχουμε κανέναν δικό μας που να δουλεύει εκεί? Κανονικά όχι, αλλά... Θα ψάξω κι εγώ. Πάω μέσα να κάνω μερικά τηλέφωνα. Η Δεσποινής Βασιλείου, παρακαλώ. Στην γραμμάτια της. Μόλις τα έφεραν. Τελικά, η ζωή θα ήταν πολύ άχαρη αν δεν υπήρχαν κάποιες νύχτες σαν τη χθεσινή. Τηλεφώνησε πάλι ο κύριος Ανδρέου και σε ζητάει. Τι να του πω? Να του πεις ότι είμαι απασχολημένη. Ή μάλλον, δώσ' το να μιλήσουμε καλύτερα, να τελειώνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, Δάφνη. Τι κάνεις? Δουλεύω σαν τρελή, εσύ? Δεν μπορώ να πω το ίδιο. Εμένα η μέρα μου είναι μάλλον ήρεμη. Όχι, Δα. Από το πρωί πρόλαβες και έκανες ένα σωρό πράγματα. Βρήκες τον κωδικό μου στο ίντερνετ, άφησες μήνυμα στον υπολογιστή μου, έστειλες λουλούδια. Αλήθεια, σου άρεσαν? Πολύ. Χαίρομαι. Δεν μου λες, θα κάνεις κανένα διάλειμμα? Λέω να περάσω να σε πάρω, να πάμε για καφέ. Άστο καλύτερα. Τότε, τι θα έλεγες για απόψε? Ξέρω ένα φοβερό ιαπωνέζικο στέκι.
Αλέξη, γιατί επιμένεις? Αφού τα είπαμε χτες, δεν τα είπαμε. Η παρέα σου είναι πολύ ευχάριστη, αλλά εγώ είμαι σε άλλη φάση. Δεν πειράζει. Μπορώ να σε περιμένω. Όπως ξέρεις, οι άνθρωποι αλλάζουν φάσεις. Η δική μου δεν αλλάζει έτσι εύκολα. Γι' αυτό καλύτερα να αρχίσεις να στέλνεις λουλούδια σε καμιά άλλη. Ίσως έτσι καταφέρεις να κάνεις απόσβεση. Γιατί θέλεις να γίνεις εκκοινική, αφού δεν είσαι? Οι καλές εξηγήσεις κάνουν τους καλούς φίλους. Κι εγώ θα ήθελα να με θυμάσαι σε μια καλή και έντιμη φίλη, ακόμα και αν δεν ξαναβρεθούμε ποτέ. Και τώρα με συγχωρείς, έχω δουλειά. Κάτια. Ορίστε. Έλα μέσα, σε θέλω. Μάλιστα. Πάρε αυτά τα λουλούδια, μου φαίνουν πονοκέφαλο. Καλέ. Ποιος σου έστειλε αυτή την ωραία ανθοδέσμη? Κανείς. Πώς κανείς, αφού είχε κάρτα. Το πρόσεξες. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Είναι ένας δικηγόρος που γνώρισε χθες στο γάμο. Πώς το λένε? Ανδρέου. Έχει δικό του γραφείο ή δουλεύει σε κάποια εταιρεία? Τι σημασία έχει αυτό? Καλά βρε παιδί μου, κακό είναι να μάθω που δουλεύει ο άνθρωπος. Τι είναι, κανένα μυστικό? Δουλεύει στο γραφείο του καπετανάκι. Η Άβεντερ είναι πελάτης τους. Έλα. Μη μου πεις. Μήπως ανακατεύθηκε καθόλου και με την υπόθεση της Στέλλα Κομστάτ? Είναι ένας από αυτούς που έχουν αναλάβει τις διαπραγματεύσεις. Δεν το πιστεύω. Τελικά είμαστε πολύ τυχερές. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μας φανεί εξαιρετικά χρήσιμος. Με ποιο τρόπο? Μπορούμε να μάθουμε από αυτόν τι χαρτί έχουν στα χέρια τους οι αντίπαλοι. Καλά θα τα μάθουμε από τον δικηγόρο τους. Γιατί όχι, αν τον έχεις από κοντά. Είμαι σίγουρη πως και να μη σου πει τίποτα ευθέως, κάνοντας παρέα μαζί του θα καταλάβεις πολλά πράγματα. Σιγά μην κάνω τη μάτα χάρη. Γιατί να μην την κάνεις? Εκτός βέβαια και αν σου αρέσει τόσο πολύ που... Τι είναι αυτά που λες, θεία? Τέλος πάντων, αν επιμένει να ξαναβρεθείτε, να δεχτείς. Κάτι μου λέει πως από αυτόν έχεις να κερδίσεις πολλά. Εξαρτάται βέβαια πόσο μετράει για σένα η εταιρεία. Ξέρεις καλά πόσο μου μετράει. Αλλά αυτό που μου ζητάς είναι τρελό. Είναι ανήθικο και επικίνδυνο. Δεν θα βγω με έναν άντρα επειδή έχω να κερδίσω κάτι από αυτόν. Δεν έχεις να κερδίσεις απλώς κάτι. Άλλωστε που ξέρεις, αν και αυτός δεν παίζει κάποιο παιχνίδι. Ξέρει ποια είσαι. Έτσι δεν είναι? Δόξα τω Θεώ, σας πρόλαβα. Θα έσκαγα έτσι και φεύγατε χωρίς να σας αποχαιρετήσω. Κι εγώ. Πώς κάνετε έτσι, βρε κορίτσια, 2 εβδομάδες θα λείψουμε. Άλλοι πάνε ταξίδι του μέλητος ολόκληρο μήνα. Που δεν πας επάνω να δεις, μήπως ξεχάσαμε τίποτα? Κατάλαβα, θέλετε να τα πείτε. Ωραία. Πώς είσαι? Ξέρω μου. Ο Παύλος ήταν κάτω από το σπίτι μου όλη τη νύχτα. Μου στείλε και σαμπάνι. Ευτυχώς που φεύγετε και θα σας χάσει. Δεν πιστεύω να πει σε κανένα που πας. Όχι βέβαια, αφού καλά κι εμείς δεν ξέρουμε που θα πάμε. Θα κάνουμε μια στάση ένα ξενοδοχείο στην Εύη και μετά που μας βγάλει άκρη. Κοίτα να τα ξεχάσεις όλα και να περάσει καλά. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Σκέφτομαι συνέχεια τον Παύλο. Ανοησίες. Αυτή η ιστορία πάει πια, τέλειωσε. Τέλος πάντων, πες μου τα νέα, τι έγινε με τον Πέτρο? Ψιλοτσακωθήκαμε. Η μάνα του έκανε την άρρωστη χθες και τον κράτησε και όλη τη νύχτα. Όταν το κατάλαβα, τα πήρα. Έλα, μωρό, μη δίνει σημασία. Προσπαθώ. Αλλά ώρες με πιάνει ανάποδα. Δεν αισθάνομαι και πολύ καλά αυτές τις μέρες και έχω γίνει γκρινιάρα. Γιατί τι έχεις? Το στομάχι μου, ξέρω εγώ. Έτσι όπως τρέχαμε με το γάμο, δεν σου είπα τίποτα, αλλά εδώ και μια εβδομάδα κάνω συνέχεια με τους. Τι μου πεις? Γιατί με κοιτάς έτσι? Λες να είσαι έγκυος? Έγκυος. Εγώ. Γιατί επιθυμώ, ενώ έχεις κόψει τα χάπια. Έχεις καθυστέρηση. Είναι δυνατόν, λες? Και δεν κάνεις ένα τεστ? Θα περιμένω να περάσουν 2-3 μέρες και θα κάνω. Το φαντάζεσαι? Κορίτσια, ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού. Να προσέχεις. Καλό ταξίδι.
τηλεφωνείς. Μην περιμένεις, θα πετάξω το κινητό της στη θάλασσα. Μην ξεχάσεις αυτό που είπαμε. Δάφνη, φεύγω. Εσύ θα καθίσεις πολύ ακόμα? Περιμένω ένα τηλέφωνο από τον Πετρόπουλο. Του ζήτησα να μου κλείσει άλλο ένα ραντεβού με την Τέλεκομστάτ. Και τι θα κάνεις? Θα πέσεις στα πόδια τους και θα αρχίσεις να τους παρακαλάς? Θα τους πείσω ότι η πρότασή μας τους συμφέρει. Άλλαξα την προσφορά. Καλύτερα να κερδίσουμε λίγα παρά να χάσουμε τη δουλειά. Μίζερη αντίληψη. Όταν πουλάς φθηνά, οι άνθρωποι δεν θέλουν να αγοράσουν. Ναι. Έλα, για σένα μιλούσα. Τι έγινε? Τους είπες ότι άλλαξε η πρόταση? Μάλιστα. Κατάλαβα. Δεν δέχονται να με συναντήσουν προσωπικά. Λένε να στείλω το φάκελο και θα τον μελετήσουν. Είναι φανερό. Έχουν καταλήξει την άβητη. Δεν μου λες. Ο τύπος επιμένει ακόμα. Τι έχεις να χάσεις με ένα δείπνο? Θεία, σε παρακαλώ. Ρώτα τον για τη δουλειά του και ίσως πιάσεις κάτι. Οι άντρες με μια ωραία γυναίκα γίνονται συνήθως ομιλητικοί. Και απρόσεχτοι. Ένα τεστ εγκυμοσύνης θα ήθελα. Μάλιστα. 4.250. Αφήστε όμως το μήνυμά σας και θα επικοινωνήσω μαζί σας το συντομότερο. Αλέξη, είμαι η Δάφνη. Σκέφτηκα ότι εκείνο το εστιατόριο δεν είναι κακή ιδέα. Αν πάρεις το μήνυμά μου, τηλεφώνησέ μου να το κανονίσουμε. Αν φυσικά δεν έχεις αλλάξει γνώμη και θες ακόμα να με συναντήσεις. Ξέρεις σε ποιο ξενοδοχείο έχει πάει η Ελένα? Δυστυχώς, κύριε Απέργη. Δεν άφησε κανένα στίγμα. Καλά, σε κάποιον πρέπει να έχει αφήσει. Κάποιο όνομα, ξενοδοχείο, ένα τηλέφωνο, κάτι. Μια διεύθυνση. Βρίσκεται, σε παρακαλώ. Μάλιστα.